Χαίρετε. Καλησπέρα. Ένα θέμα το οποίο όλος παραδόξως έρχεται από γυναίκα. Απόρριψη λόγω ανεργίας. Αγαπημένη Θέκλα μου, σε παρακολουθώ στο YouTube συχνά και τα βίντεο που ανεβάζεις. Οι συμβουλές σου είναι πραγματικά χρήσιμες στην εποχή που ζούμε με αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς. Ευχαριστώ. Θα μου άρεσε να κάνεις ένα βίντεο με αυτό το θέμα για το οποίο σου γράφω. Είμαι 32 ετών και άνεργη. Ειδικά τώρα με την πανδημία δεν υπάρχει δουλειά. Προσπαθώ όμω να κάνω σεμινάρια, να αναβαθμίσω το βιογραφικό μου και να ψάχνω και δουλειά. Και με την πρώτη ευκαιρία να εργαστώ. Άρα δεν κάθεσαι ανέμελη, το ψάχνει. Η πρώτη περίπτωση που απορρίφθηκα λόγω ανεργίας ήταν ένα ωραίο παιδί από το διαδίκτυο γνωριστήκαμε. Στο πρώτο μισάρο ανταλλαγή μηνυμάτων, χωρί να το ρωτήσω γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα, μου είπε που εργάζεται και ότι είναι μόνιμος υπάλληλο στο δημόσιο. Με ρώτησε μετά που εργάζομαι κι εγώ. Του είπα πως αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι αλλά ψάχνω για δουλειά. Αμέσως μου είπε εντάξει πάω για δουλειά τώρα, τα λέμε. Δεν ξανά στείλε ποτέ. Δεν στεναχωρήθηκα κιόλα γιατί είχαμε μια επικοινωνία τη μισή ώρα. Τίποτα δηλαδή. Σωστό και καλά έκανε και σου το ρώτησα από την αρχή. Θα μπορούσε όμω να σου γράψει ότι έχω σαν κανόνα μου να μην βγαίνω ραντεβού με κοπέλε που δεν εργάζονται παρά να εξαφανιστεί χωρί εξήγηση, όπω και να έχει. Η δεύτερη περίπτωση με έβαλε σε σκέψει όμω. Μιλούσα με ένα παλικάρι για περίπου τρει εβδομάδε. Αναπτύξαμε πολύ ωραία θέματα για μουσική, πολιτική, ταινίε. Ήταν πολύ ευγενικό. Δεν είχαμε μιλήσει για εργασιακά. Μέχρι αποφα... που αποφασίσαμε να βρεθούμε. Όταν βρεθήκαμε, φάνηκε να του αρέσουν. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να καταλαβαίναμε, πότε κάποιο με τον οποίο βγαίνουμε για πρώτη φορά και μας βλέπει για πρώτη φορά αν του αρέσουμε ή όχι ή αν της αρέσουμε ή όχι. Αρχίσαμε τότε να λέμε για τη ζωή μας και τη δουλειά μας. Είπε αυτός ότι ήταν ιδιωτικός υπάλληλος με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Όταν ήρθε η δική μου σειρά, δεν είχαν περάσει 40 λεπτά, του είπα την αλήθεια ότι είμαι άνεργη τώρα στην πανδημία καθώς και τις προηγούμενες δουλειέ που είχα κάνει. Είχε αρχίσει να έχει νευρικότητα, κουνούσε το πόδι του και εκεί που πήγα να συνεχίσω ότι επιθυμώ να βρω εργασία με διέκοψε ρωτώντα την ώρα και ότι έπρεπε να φύγει να κάνει ψώνια. Σημείωσε πω εκείνη τη μέρα ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Και έφυγε χωρί καν να με συνοδεύσει στο αμάξιμο. Είναι αλήθεια αυτό ο λόγο απόρριψη, ειδικά όταν επιθυμώ να εργαστώ και δεν βρίσκω εργασία. Είναι πλέον οι σχέσει τη εποχή μα σχέσει συμφερόντων και όχι πραγματική έλξη. Το καταλαβαίνω ότι είναι το επιθυμητό αυτό, και εγώ θα ήθελα ο σύντροφο μου να εργάζεται, κυρίως όμως να μην είναι τεμπέλη. Το ότι κάποιος βρέθηκε σε μια τέτοια συγκυρία ανεργία σημαίνει ότι πρέπει να τον απορρίπτουν. Τουλάχιστον εγώ δεν απέρριψα έτσι κανέναν άνδρα και κανέναν άνθρωπο το περιβάλλον μου. Σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για την απάντησή σου. Λοιπόν, για χρόνια πολλά, για δεκατίες ολόκληρες, οι γυναίκες απορρίπτουν άνδρες γι' αυτό το λόγο. Για τον λόγο ότι δεν εργάζονται. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι όλο παραδόξω το mail αυτό, το μήνυμα αυτό, έρχεται από γυναίκα. Γιατί συνήθω είναι οι άνδρε, είναι οι γυναίκε που θα απορρίψουν έναν άνδρα επειδή είναι άνεργο. Το θέμα μου εμένα και με αυτέ τι δύο περιπτώσει που έχει πει είναι η έλλειψη ειλικρίνεια εκ μέρου των δύο αυτών ανδρών. Θα μπορούσαν να σου πούνε ανοιχτά, ξέρει για μένα είναι deal breaker, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δεχτώ, είναι σπάζει τη συμφωνία, deal breaker σημαίνει κάτι που σπάζει τη συμφωνία, για μένα είναι όρος απαράβατος, η γυναίκα που θα βγω μαζί της να εργάζεται. Και να σου δώσει την ευκαιρία να συζητήσετε το τι σημαίνει αυτό, γιατί για κάποιον είναι σημαντικό το πρόσωπο με το οποίο θα δημιουργήσει σχέση να εργάζεται. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ και πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δικαιούται να έχει κριτήρια για ένα μελλοντικό σύντροφο. Δικαιούται να έχει κάποια deal breakers. Δικαιούται. Να είμαστε δίκαιοι. Δικαιούται. Δικαιούται μια κοπέλα για παράδειγμα να πει εγώ δεν θα έβγαινα και δεν θα έκανα σχέση με ένα παντρεμένο. Ή ένας άντρας να πει ότι εγώ δεν θα έβγαινα και δεν θα έκανα σχέση με μια παντρεμένη. Είναι ένα deal breaker ξεκάθαρο αυτό. Γιατί κάποιο δεν θέλει να κάνει σχέση με έναν παντερμένο με μια παντερμένη, γιατί δεν θέλει να είναι το τρίτο πρόσωπο, γιατί θέλει να έχει μια ολοκληρωμένη σχέση και όχι μια μισή κλπ. κλπ, κλπ. Τι γίνεται όμω με τον εργασιακό τομέα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται λόγω τεμπελιά. Υπάρχουν όμω και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται λόγω πραγματική ανεργία. Και φυσικά σε μια Ελλάδα που μαστίζεται από την κρίση εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο, ...και που τώρα ήρθε η πανδημία να την υποτελειώσει οικονομικά και εργασιακά, είναι πολύ πιθανόν άνθρωποι διαθέσιμοι να εργαστούν, άνθρωποι με όρεξη για δουλειά να μην είναι αυτή την περίοδο σε δουλειά. Αν κάποιος θεωρεί deal breaker, έχει ως κριτήριο το να εργάζεται το πρόσωπο που θα γνωρίσει, έχει κάποιους λόγους γι' αυτό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να τους εξηγήσει και να πει ότι εγώ δεν θα ήθελα να είμαι με μια γυναίκα η οποία έχει στο μυαλό τη ότι θα βρει έναν άνδρα για να τακτοποιηθεί οικονομικά και να μην χρειάζεται να δουλεύει αυτή και να δουλεύει ο άντρα και να τη παρέχει τη διαβίωσή τη. Γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν και υπάρχουν γυναίκε που το επιδιώκουν αυτό. Να είναι με κάποιον άντρα που έχει μια καλή δουλειά και ένα καλό εισόδημα, προκειμένου να μην χρειάζεται αυτέ να εργαστούν. Δεν είναι όλε οι γυναίκε έτσι, Παλιότερα ήταν πολύ περισσότερε γυναίκε που είχαν αυτό το σκεπτικό, σήμερα είναι λιγότερε, αλλά εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν τέτοιε γυναίκε. Πριν με μερικέ ώρε διάβαζα ένα mail από μια φίλη που τη ρώτησα αν θέλει να το κάνουμε σε vlog, γιατί είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική η ιστορία τη, η οποία έλεγε για τον σύντροφό τη ότι αυτό σε κάποια φάση γνώρισε μια γυναίκα η οποία δεν εργαζόταν, η οποία έμεινε έγκυο πολύ νωρί στη σχέση του, ε, Αυτό τη είχε πει από την αρχή ότι δεν, είχε, δεν ήθελε να προχωρήσουν σε γάμο και σε σχέση, αυτή επέμενε να παντρευτούν, επέμενε και η μάνα του να παντρευτούν, παντρεύτηκαν, αυτή δεν δούλευε, τη συντηρούσε αυτός, χώρισαν σε κάποια φάση, αυτή πάλι δεν δούλευε, τη συντηρούσε ο πρώην άντρας και μετά έγινε μία στραβή, αυτός ήταν με τη νέα του σύντροφο και ανακάλυψαν ότι είναι στήρος προσπαθούσε δηλαδή να κάνει παιδί με τη νέα του γυναίκα και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, έκαναν ανάλυση σπέρματος και εκεί ανακάλυψαν ότι αυτός δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο. Δεν ξέρω τι έκαναν από εδώ και, και πέρα, αν έκαναν τεστ DNA ή όχι, τεστ πατρότητος, δηλαδή για να δει αν όντως ήταν δικό του εκείνο το παιδί ή όχι, όμως είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, ήταν τουλάχιστον παλαιότερα κάποιες γυναίκες να θέλουν να Τη λήξουν εντό εισαγωγικών έναν άνδρα για να μην έχουν οικονομικά θέματα. Για να αναλάβει αυτό την οικονομική του διαβίωση και να χρησιμοποιήσουν και το επιβίωση, η διαβίωση, ξέρω και να χρησιμοποιήσουν και το παιδί σαν το μέσο με το οποίο να εξασφαλιστούν οικονομικά. Δεν λέω ότι το κάνει εσύ αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Αλλά αν κάποιο είναι προβληματισμένο σε σχέση με αυτό το ζήτημα, αν ανοίξει το χρυσό του το στοματάκι και μιλήσει, θα σου δώσει την ευκαιρία να καταλάβει το σκεφτικό του το σκεπτικό του, θα σας δοθεί ευκαιρία να συζητήσετε επί του θέματος και να μάθει και αυτός ποια είναι η δική σου στάση. Γιατί εσύ λες ότι είσαι άνεργη, αλλά δεν λες σε καμία περίπτωση ότι εγώ ψάχνω κάποιον να κρεμαστώ οικονομικά από πάνω του. Ψάχνω κάποιον να με συντηρεί ή δεν λες είμαι άνεργη και δεν έχω να φάγω και να πιω. Μπορεί μια κοπέλα να είναι άνεργη ή ένας άνδρας δεν είναι άνεργος, αλλά να έχει την οικονομική δυνατότητα να αυτό συντηρηθεί, είτε από χρήματα που έχει φυλάξει όταν δούλευε στο παρελθόν, είτε από κάποια εισοδήματα που μπορεί να έχει, ε, τα οποία ξέρω να έρχονται από ενίκια, από σπίτια, από οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο. Ξαναλέω, το αντιλαμβάνομαι κάποιος να μην θέλει να μπει σε μια σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο θα επιδιώξει να υποφεληθεί οικονομικά από αυτόν. Καλά κάνουμε όμως να μιλάμε ανοιχτά, να συζητούμε, να συζητούμε τα κριτηριά μας μαζί, με το πρόσωπο με το οποίο βγαίνουμε ραντεβού, ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία και να μα καταλάβει, αλλά να του δώσουμε, να δώσουμε και στον εαυτό μα την ευκαιρία να καταλάβουμε εκείνο το πρόσωπο. Και αυτό που ρωτάει η φίλη, τι γίνεται, πού πήγαν τα συμφέροντα, πού πήγε η πνευματική έλξη, που μάλλον είναι όλα συμφέροντα, πού πήγε η πνευματική έλξη, πού πήγε η φυσική έλξη, πού πήγαν τα συναισθήματα. Ζούμε σε χαλεπού καιρού. Ζούμε σε δύσκολου καιρού και λίγοι άνθρωποι γύρω μας έχουν πνευματικότητα, έχουν spirituality και αντιμετωπίζουν τη ζωή ολιστικά. Αρκετοί άνθρωποι γύρω μας είναι οι και αντιμετωπίζουν τη ζωή ληστικά και σκέφτονται ότι έχω κάποια κριτήρια, έχω κάποιους κανόνες και πρέπει να βρω έναν κατάλληλο σύντροφο, μια κατάλληλη σύντροφο με βάση τα κριτήρια και τους κανόνες. Και πάμε στο χθεσινό το βίντεο. Το χθεσινό βραδινό το βίντεο τη κοπέλα η οποία παντρεύτηκε εκείνον τον άνδρα ο οποίο ήταν επιθυμητό από του γονεί τη και ήταν κατάλληλο με βάση το κοινωνικό στερεότυπο που είχε στο μυαλό τη. Και τον παντρεύτηκε ενώ ήταν ερωτευμένη με έναν άλλον άνδρα, και ενώ προηγουμένω έφτιαξε σχέση μαζί του ήταν ερωτευμένη με έναν άλλον άνδρα κλπ. Και 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 Οπότε, αν κάποιο έχει τέτοια στεγανά μέσα στο μυαλό του και σκέφτεται χωρί συζήτηση χωρί ουσιώδη συζήτηση για να δει το σκεπτικό του άλλου προσώπου και να δει τι διαθέσει του και να δει τα κίνητρά του και σκέφτεται μέσα σε κουτάκια, σαφώ αυτό ο άνθρωπο δεν μα κάνει για σύντροφο. Άνδρα ή γυναίκα, δεν μα κάνει. Εάν εμεί είμαστε σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα που προβληματιζόμαστε και ψυχοεκπαιδευόμαστε και προσπαθούμε να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα, δεν είναι κατάλληλο σύντροφο ή κατάλληλη σύντροφο για μα ένα πρόσωπο το οποίο σκέφτεται με στεγανά και δεν μπορεί να βγει από εκείνα τα στεγανά. Επίση δεν είναι κατάλληλο σύντροφο για μα, η κατάλληλη σύντροφο για μα είναι ένα πρόσωπο που δεν κατέχει το χάρισμα τη επικοινωνία. Που δεν ξέρει να ανοίξει το στόμα του, το στόμα τη να μιλήσει, να εκφραστεί, να εξηγήσει πώ σκέφτεται, να, με, να μεταφέρει στο άλλο πρόσωπο πώ νιώθει και να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό έδαφο επικοινωνία. Άρα τα πράγματα γίνονται πολύ μηχανικά. Γίνονται πολύ ρομποτικά. Τικ, 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 τικ. τικ. Χει, είναι και προχωράμε. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Είναι μηχανικό. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο εδώ στο κανάλι για τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Παίρνω την αφορμή και την ευκαιρία και από αυτό το βίντεο να πω ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου και λόγω της χρονιάς στην οποία είμαστε, πανδημίας και τα λοιπά άλλο και της εξέλιξης της τεχνολογίας και των γρήγορων ρυθμών της ζωής. Όμως, όταν κάνουμε μια γνωριμία μια μέσω διαδικτύου, προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο νωρί να τη φέρουμε στην πραγματική ζωή και τα θέματα τα οποία γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι deal breakers για τον άλλο, τα αναφέρουμε πολύ νωρί. Για παράδειγμα, για σένα deal breaker, ένα ελάττωμα εντό αγκών που έχει ή ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι deal breaker για τον άλλον είναι το ότι δεν εργάζεσαι, ότι είσαι άνεργη. Για κάποια άλλη γυναίκα μπορεί να είναι το γεγονό ότι είναι ε, μητέρα και έχει ήδη παιδιά από προηγούμενη σχέση γάμου. Για έναν άνδρα, deal breaker μπορεί να είναι η ηλικία του. Ε, που να είναι πολύ μεγαλύτερη ή πολύ νεότερη από μια γυναίκα με την οποία φλερτάρει. Η deal breaker μπορεί να είναι το γεγονό ότι έχει και αυτό παιδιά. Τα κουσούρια μα εντό εισαγωγικών γιατί σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ κουσούρι το να έχει παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ κουσούρι να βρίσκεσαι σε μια περίοδο ανεργία. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ κουσούρι την ηλικία σου. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Και ο καθένα αποφασίζει με βάση τι αρχές του, τι αξίε του και το ποιο είναι ο άνθρωπο. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά που είναι τα εντό εισαγωγικών κουσούρια μα τα αναφέρουμε πάρα πολύ νωρί στη συζήτηση. Λέμε ναι, είμαι σε αυτή την ηλικία. Ναι, έχω παιδιά. Δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Ή δεν έχω παιδιά και θέλω να κάνω παιδιά. Οτιδήποτε είναι ε, χαρακτηριστικό μας, το οποίο μπορεί κάποιος ο οποίος λειτουργεί συντηρητικά και λειτουργεί και μηχανιστικά ίσως, ή λειτουργεί προσεκτικά, ας το πούμε και έτσι, θα μπορούσε να είναι deal breaker για αυτόν, το αναφέρουμε νωρίς για αυτήν, το αναφέρουμε νωρίς, ούτως ώστε να καθαρίζει το τοπίο. Δεν είναι καλή τακτική να μην λέμε νωρίς, είμαι άνεργη, έχω παιδιά από προηγούμενο γάμο είμαι 50 χρονών, ε, έχω αυτό, τα χαρακτηριστικά που μπορεί για τον άλλον ή για την άλλη να είναι κάτι που να τον κάνει να, μην, τον κάνει να την κάνει να μην θέλει να είναι μαζί μας, τα λέμε από την αρχή, δεν είναι καλή ιδέα να τα κρατούμε για μετά, γιατί τι γίνεται μετά, επενδύουμε συναισθηματικά μιλώντας δύο-τρεις εβδομάδε όπως μίλησες εσύ και αυτό που σου έκανε τον Κώστινγκ στο πρώτο ραντεβού, που σου έδειξε με τη γλώσσα του σώματο να κουνάει το πόδι του νευρικά και να λέει ότι πάει να ψωνίσει ενώ τα μαγαζιά ήταν κλειστά και να χάνεται άρον-άρον επειδή άκουσε ότι δεν εργάζεσαι, το αποφεύγει. Αυτό το heartbreak. Αυτό το, αυτή την απόρριψη. Δεν είναι απόρριψη, δεν βιώνει απόρριψη όταν από την αρχή βάζει τα χαρτιά σου πάνω στο τραπέζι και ο άλλο αν θέλει να παίξει παίζει, αν δεν θέλει να παίζει, λέει όχι ευχαριστώ. Δεν θα πει thank you next. Αν και στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το thank you next. Thank you next, από ό,τι καταλαβαίνω και νομίζω γράφεται TYN, δεν, δεν ξέρω από πού βγαίνει. Σε κάποια εκπομπή τηλεοπτική νομίζω το έλεγαν, ευχαριστώ πολύ ο επόμενο. Δηλαδή, απορρίπτουμε κάποιον ή βλέπουμε πώ μα απορριπτεί κάποιο και πάμε στον επόμενο. Όταν πρόκειται μόνο για φλερτ σε αρχικό στάδιο διαδικτυακό, είναι εντάξει να πει thank you next. Δηλαδή, μιλά 5-10 λεπτά με κάποιον, με κάποιαν. Βάζει τα χαρτιά στο τραπέζι, ο άλλο σου λέει ή σου δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται, οπότε κλείνει εκείνο το chat και πα στο επόμενο chat. Στην πραγματική ζωή όμω, όταν έχει επενδύσει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε το να συνομιλεί με κάποιον και έχει αρχίσει να επενδύσει συναισθηματικά σε αυτή τη συνομιλία και σε αυτή την πιθανή και προσδοκόμενη γνωριμία, όταν φε την απόρριψη, τότε χρειάζεσαι χρόνο για να το κατανοήσει, να το χωνέψει και να το ξεπεράσεις. Γιατί αν πηγαίνουμε από τη μια απόρριψη στην επόμενη γνωριμία, λέμε thank you next αμέσω, θα πηγαίνουμε από τη μια απόρριψη στην άλλη. Ε, όχι ότι θα μας απορρίπτουν συνέχεια, αλλά και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιε δεν θα έχουμε καθαρό μυαλό για να μπορέσουμε να κρίνουμε μια περίπτωση και έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε με βάση τα στοιχεία που μα δίνει και όχι με βάση τα αποθυμένα που κουβαλούμε από παλιότερε απορρίψει. Άρα, ξαναλέω. Είναι καλά να λέμε από νωρίς τα χαρακτηριστικά μα. Είναι εξαιρετική ιδέα να μιλάμε ανοιχτά με του ανθρώπου και να συζητούμε τι απόψει μα. Και στι διαδικτυακέ γνωριμίες επισπεύδουμε το να πάμε στο ψητό, δηλαδή να συζητήσουμε τα ουσιώδη πράγματα, ώστε να μην σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο. Την αγάπη μου σε όλου. Φιλιά, καλό βράδυ και εύχομαι όσοι είστε άνεργοι και δυσκολεύεστε με διάφορους τρόπους, σύντομα να βρείτε αυτό που επιθυμείτε και ψάχνετε εργασία. Γεια! Yeah.